Κύριε Βοσνιάδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε καλά? Για χαρά, εσείς? Καλά κι εμείς. Πρωτοπόροι, προσπαθούμε να συνηθίσουμε λίγο το ύψος, αλλά εντάξει, με λίγη προσπάθεια θα τα καταφέρουμε. Πώς πήγε η δική σας χρονιά στην Κέρκυρα? Πολλές οι δυσκολίες? Δεν μπορούσε να συνεχίσει την συνεργασία? Πήγαμε στην τρίτη αγωνιστική εκεί και παίξαμε κατευθείαν το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ναι. Εκεί μετά ήμασταν μια ομάδα η οποία πάλευε όλα τα παιχνίδια, να εξαιρέσουμε τα τρία τελευταία που δεν είχαμε καλή παρουσία. Κάποια στιγμή φώναζε ότι η ομάδα μας θέλει την ενίσχυση. Πάνω και λίγο στο θέμα του σχεδιασμού. Βγάλαμε λίγο κάποιες διαφορετικές απόψεις ο ένας για τον άλλον και κάπου εκεί, ξέρετε, κάπως σταματάνε και συνεργασίες. Αλλά γενικά είναι μια ομάδα Κέρκυρα που έχω ξαναπεράσει, έχω κάνει φίλους. Κάποια στιγμή μπορεί να ξαναβρεθούν οι δρόμοι μας. Γενικά ευχόμαστε η ομάδα της Κέρκυρας να μπορεί να παραμείνει στην κατηγορία και να έχει συνέχεια στην Σούπερ Λίγκ για πολλά χρόνια. Το ότι δεν άντεξε ούτε ο κύριος Τσιόλης, και μάλιστα άντεξε πολύ λίγο, σημαίνει ότι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση η Κέρκυρα, η ομάδα? Κοιτάξτε, ήταν ξεκάθαρο, δεν ήταν το θέμα των προπονητών. Mm-hmm. Ήταν ξεκάθαρο ότι η ομάδα ήθελε ενίσχυση για να, και οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται εκεί, για να κυρώσουμε αυτούς που ήταν εκεί. Mm-hmm. Απλώς και εκεί τα παιδιά να σταθούν με κάποιους παίκτες που θα έρθουν καλούς, θα είναι το επίπεδο του Super League, να μπορούν και αυτοί ψυχολογικά να είναι καλύτερα και όλοι μαζί να μπορούν να αλλάξουν την εικόνα της ομάδας και τη βαθμολογική της θέση. Νομίζω και έχει το μικρότερο budget στην κατηγορία. Εντάξει, είναι μια ομάδα με πολύ μικρό budget. Θα πεις, βέβαια, δεν είναι και εύκολο να αλλάζει την ομάδα τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Αλλά πιστεύω ότι είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε με 3-4-6 ενισχυμίες οι οποίες διαστήγησαν και πολύ. Βέβαια, ήταν διαφορετική η απόφαση του Προέδρου, διαφορετική η δική μας, οι αποφάσεις. Και κάποια στιγμή, ξέρετε, αυτά οδηγούν προς την έξοδο. Αλλά για να το κλείσουμε και όλο το θέμα της Κέρκυρας, σας είπα και στην αρχή ότι είναι μια ομάδα που θα χαρώ πολύ αν σώσει την κατηγορία. Εκεί ο κόσμος φέρνει την ομάδα του και τα επόμενα χρόνια στην Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Κύριε Βοσνιάδη, έχουμε παίξει 20 αγωνιστικές στα 2/3 του πρωταθλήματος. Για εσάς τι βαραίνει πιο πολύ ως προπονητής? Το ότι είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα όσον αφορά την κορυφή, ή ότι ίσως να μην έχει γίνει ιδιαίτερη πρόοδος στο θέαμα το οποίο παρακολουθούμε ή στο ποδόσφαιρο που παίζετε? Κοιτάξτε, όταν υπάρχει μια κατάσταση όλα τα προηγούμενα χρόνια μείναν πρωταθλητή από το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε και ξαφνικά να αλλάξουν όλα σε μια χρονιά. Αρχικά έχουμε φτιάξει το ανταγωνιστικό. Ναι. Κάποια στιγμή, όσο υπάρχουν δυνατότητες από πολλές ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο, θα βλέπουμε και καλύτερο θέμα. Είναι φυσιολογικό να φτιάξει αμέσως μετά και η ποιότητά του. Αλλά γίνεται κάτι πρωτόγνωρο τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι ο κόσμος αρχίζει και ενδιαφέρεται. Έλεγα πάντα στις δηλώσεις μου ότι το αφύρωπο φέρνει πάλι τον κόσμο στα γήπεδα. Mm. Θα φτιάξει και το θέαμα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Από την ώρα που αρχίζει να μοιάζει σαν πραγματικό πρωτάθλημα το ελληνικό, με ομάδες που διεκδικούν για τον τίτλο μέχρι το τέλος, πιστεύω ότι μόνο για καλό θα είναι η κατάσταση και θα φτιάξει και σιγά σιγά και η ποιότητα. Η κουβέντα δηλαδή θα πάει αναγκαστικά στο ποδόσφαιρο όταν οι ανταγωνιστές, οι δύο από τους τρεις, δεν τα καταφέρουν. Αναγκαστικά λοιπόν θα πάει κουβέντα στο ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι? Έτσι. Και όταν ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, αναγκαστικά στο ποδόσφαιρο θα πηγαίνει. Καλά, ούτε το συμβαίνει όμως, έχει σημασία. Και δεν βλέπουμε να πηγαίνει στο ποδόσφαιρο η κουβέντα. Κύριε Βοσνιάδη, θα αλλάξει με το καιρό, πιστεύω ότι και αυτό θα αλλάξει. Mm. Κατά την άποψή σας, ποιος είναι ο κύριος λόγος που φέτος το πρωτάθλημα διαφέρει από τα προηγούμενα και είναι τόσο ανταγωνιστικό? Είναι ποδοσφαιρικός, είναι η δυναμική, είναι η αποφασιστικότητα, είναι τα λεφτά που έχουν βάλει κάποιες ομάδες, είναι η αδυναμία του Ολυμπιακού που ήταν ο πρωταθλητής? Ποιος είναι ο κύριος λόγος? Όλα μαζί τα βάλατε στην ερώτηση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ο Ολυμπιακός τον προηγούμενο χρόνο. Ναι. Φωνάζει το πρόβλημα, το αλλάζει τους προπονητές συνέχεια. Πήγε πάλι με μια αλλαγή πριν από ένα μήνα που κάπου θα χτυπήσει. Ναι. Οι ομάδες του επίπεδου του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, όσων διεκδικούν πάνω, είναι ομάδες οι οποίες πρέπει να έχουν τη σταθερότητα και ο προπονητής να γνωρίζει καλά τις ομάδες τους. Βλέπουμε πόσο διαφορετικό ήταν ο Χιμένεθ, θα πεις. Στο τέλος έπαιξε και ρόλο ήτης. Αλλά πιστεύω ότι άλλο είναι να έχεις ένα προπονητή τον οποίο τον εμπιστεύεσαι για ένα χρόνο και άλλο να παίζεις κάθε δύο μήνες με διαφορετικά πράγματα. Ο Ολυμπιακός έχει το πρόβλημα εκεί. Ναι.
Φαίνεται ότι έχει προβλήματα. Δεν έχει την ομάδα των προηγούμενων χρόνων. Βλέπουμε ότι φέτος και μια κατάσταση γύρω από το κομμάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια σε εύκολα σφυρίγματα έχει αλλάξει, τα λάθη πάνε παντού. Και ευχή μας ήταν μέχρι το τέλος να μην πάνε πουθενά τα λάθη, δηλαδή να όσο μπορούν να είναι προσεκτικοί και οι διαιτητές και οι ομάδες να παίρνουν αυτό που πρέπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βελτιώθηκε πολύ ο ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάμε, είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλό ρόστερ, πολύ ποιοτικό ρόστερ, έχει βάθος. Βλέπουμε μια ΑΕΚ η οποία είναι πραγματικά μια ομάδα η οποία διεκδικεί και κάθε φορά λέγαμε το πρόγραμμα, το μικρό της ρόστερ, τα πολλά παιχνίδια της. Βλέπουμε ότι αυτή η ομάδα αντέχει και αν δεν είχε κάνει, αν δεν είχε τις δύο απώλειες μεγάλες με τον Απόλλωνα συνέδρα του και με τη Λάρισα έξω, φανταστείτε που θα ήταν τώρα και πόσο διαφορετικά θα βλέπουμε. Είναι μέσα σε τρεις στόχους, είναι η μόνη ομάδα, είναι τεράστια επιτυχία. Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, δείχνουν όλα αυτή τη στιγμή ότι το ψυχολογικό για τη διεκδίκηση το χειάζει ο ΠΑΟΚ. Έτσι είναι πιο μπροστά, ο ΠΑΟΚ έχει δύο βαθμούς αέρα, που θα είναι πολύ σημαντικό αν δεν κάνει τα λάθη που έκανε η ΑΕΚ σε παιχνίδια με ομάδες που τις θεωρούσε ότι τις έχει. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός με τα προβλήματά του θα είναι έκπληξη τώρα αν μέσα από όλη αυτή την κατάσταση ξεπεράσει αυτές τις δύο ομάδες. Ποδοσφαιρικά... Δηλαδή ότι θα πάει ξεκάθαρα το πράγμα μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και θα δούμε. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι μακριά, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουν το πλεονέκτημα. Ποδοσφαιρικά, κατά άποψή σας, το κύριο πλεονέκτημα και ίσως και μειονέκτημα που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ποιο είναι, όπως βλέπετε την ομάδα του Λουτσέσκου? Κοιτάξτε, είναι μια ομάδα που τα τελευταία παιχνίδια έχει ενθουσιασμό. Παίρνει τα αποτελέσματα, έχει πλέον σε πολύ καλή κατάσταση ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πολύ ποιοτικοί ποδοσφαιριστές και μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Δείχνει ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει αποκτήσει και αυτό που λέμε τη συνοχή, βγάζει τους αυτοματισμούς της. Από εκεί μετά υπάρχει και η μεγάλη ποιότητα των ποδοσφαιριστών που λέω εγώ πάντα. Βλέπουμε ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι μαζεμένη, δεν τέχεται εύκολα τα τέρμα. Είναι σωστά τοποθετημένη αμυντικά. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι μια ομάδα κομμένη ραμμένη για να διεκδικήσει στόχο. Μειονέκτημα στον ΠΑΟΚ βλέπετε? Πάντα από το σφαιρικό. Εγώ λέω ότι ένα από τα μειονεκτήματα του ΠΑΟΚ είναι η εμπειρία του για να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις και να... Ναι. Έχει να το κάνει πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Να έχει την εμπειρία και την ηρεμία να μπορέσει να δει το κάθε παιχνίδι όπως πρέπει να το δει. Μην ο ενθουσιασμός ξαφνικά βγάλει την υπεροψία. Το πιο μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή. Να μην λένε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ έχει δύο παιχνίδια να αντιμετωπίσει μόνο τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στην έδρα του. ΠΑΟΚ έχει πονηρά παιχνίδια στα οποία πολύ εύκολα μπορεί να πάθει αυτό που έπαθε η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να δώσει την τεράστια μάχη του, γιατί όπως και να έχει με τα δύο παιχνίδια στην έδρα του, τα μεγάλα η συγκέντρωση θα είναι στα κόκκινα. Πρέπει να δώσει τη μεγάλη του προσοχή να μην χαθούν βαθμοί σε παιχνίδια που ξέρετε, χάνοντας βαθμούς εκτός προγράμματος, αλλάζουν και τα ψυχολογικά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ο ΠΑΟΚ τον ενθουσιασμό να μην τον βγάλει σε υπεροψία. Πιστεύω ότι έχουν την εμπειρία όλοι εκεί να διαχειριστούν την κατάσταση. Την εμπειρία από το να είναι σοβαρή, συγκεντρωμένη, συσπηρωμένη μια ομάδα, έτσι. Για να μπορέσει να διεκδικήσει πραγματικά τα παιχνίδια και δεν πρέπει να εστιάσει μόνο στα δύο μεγάλα ντέρμπι. Ο Αλέκος Βουσνιάδης θα έβγαζε το Βιερίνη από αριστερό μπακ για να βάλει τον Αζεβέδο μετά από 8 αγώνες νικηφόρους της ομάδας του? Αν εμένα με πήγαινε τώρα προσωπικά μιλάμε. Ναι, προπονητή μιλάμε, δεν μιλάμε σε κανένα κατηλανάφτη. Πραγματικά, ναι. Αν με πήγαινε καλά το σχήμα θα το έκανα δύσκολα. Τώρα είναι επιλογές του προπονητή, αυτός παίρνει και το ρίσκο, αυτός γνωρίζει πράγματα. Επειδή το σκέφτεται πολύ και αυτός, γι' αυτό το αναφέρουμε. Το σκέφτεται πολύ και ο Λουτσέσκου. Είναι φυσιολογικό να το σκεφτεί, γιατί έχει βρει μια λύση εκεί, δουλεύει καλά. Η ομάδα του πάει τα τελευταία αποτελέσματα, πηγαίνει όπως πρέπει. Ξέρετε, ομάδες που είναι σε μια ευθεία και το τρέχουν καλά το πρωτάθλημα, είναι πολύ δύσκολο να μπαίνεις και να αλλάζεις πράγματα. Είδαμε τι έγινε με τον Ολυμπιακό προχθές, με το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ξαφνικά εμφανίστηκε να παίζει με τον Μιραλά σε center forward και τον... Και τους παίχτες κάπως διαφορετικά τοποθετημένους και είδαμε έναν Σαριφάρ να μην ξεκινάει ενώ είναι πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος. Δηλαδή οι πολλές αλλαγές, ξέρετε, είναι τεράστιο ρίσκο και κυρίως οι ομάδες οι οποίες πάνε. Θα υπάρχουν οι αλλαγές όταν πρέπει να ξεκουράσεις.
Και όταν κάτι δεν σου πάει καλά και πρέπει να ρεύεις. Όταν η ομάδα να πάει για να μπει στη διαδικασία. Ο μόνος λόγος ο οποίος θα μπορούσε να αλλάξει είναι το θέμα της κόπωσης κάποιων παιχτών και να τους έχει φρέσκους μέχρι το τέλος. Εδώ τώρα μιλάμε επειδή είναι πολύ κρίσιμο το συγκεκριμένο θέμα και επειδή ξέρετε ότι σας έχουμε σε τεράστια εκτίμηση ποδοσφαιρικά. Τον ΠΑΟΚ τον παρακολουθείτε και το ξέρουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μία μη σταθερά στην μεσοεπιθετική γραμμή. Δηλαδή ο ένας από τους εξτρέμ δεν είναι ποτέ σταθερός, αλλάζει, η απόδοσή του δεν είναι πολύ καλή κτλ. Κτλ. Και από την άλλη έχει έρθει ένας παίκτης πολύ υψηλών προδιαγραφών όπως ο Αζεβέδο που είναι στο ρόστερ της Σαχτάρ που όλοι ξέρουμε τι είναι η Σαχτάρ αυτή την περίοδο. Στη ζυγαριά περνάς τον Βιερίνια μπροστά για να βάλεις τον Αζεβέδο με το ρίσκο της αλλαγής ή τελικά... Κάποια στιγμή θα γίνει για να μην το πολύ ναι. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή αν ο παίκτης ο Μπακ έχει ο Αζεβέδο έρθει στο επίπεδο που πρέπει να έρθει όλοι οι Θεσσαλονίκοι, όλοι όσοι ασχολούνται εκεί θέλουν τον Βιερίνια τεπάνω. Δεν είναι όμως σημαντική η συμβολή του Βιερίνια στον build-up του ΠΑΟΚ. Εκεί είναι μένα το... Κοιτάξτε, πολλές φορές ο κόσμος ασχολείται με το τι γίνεται μεσοεπιθετικά. Ναι. Πώς θα φτάσει μια ομάδα αυτού του επίπεδου του ΠΑΟΚ που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο να έχει αυτή την μπάλα. Είναι πώς θα χτίσει από πίσω τις επιθέσεις του. Και εκεί πιστεύω ότι με τους δύο μπακ που έχει αυτή τη στιγμή η κατάσταση έχει στρώσει πολύ. Και είναι κάτι το οποίο αυτοί που θα πάρουν τις αποφάσεις θα είναι και λίγο με το ρίσκο. Κάτι άλλο σχετικό και πάντα ποδοσφαιρικό για τον ΠΑΟΚ. Το ότι αυτή η ομάδα παίζει χωρίς καθαρό αιμο εξάρι, χωρίς τον αμυντικογενή ναι, χαφ. Πώς σας φαίνεται και πώς αν μπορεί να λειτουργήσει κατά προσέξεις στα πολύ μεγάλα μάτσο που στο κέντρο υπάρχει πολύ μεγάλη δύναμη. Κοιτάξτε, σε πολλές ομάδες Ευρώπης γίνεται αυτό. Να παίζουν, το ζήτησε από ό,τι έχω ακούσει κάποια δήλωση του κ. Λουτσέσκου, είπε ότι εγώ δεν θέλω να παίζω με κόφτη. Ναι. Ισχύει. Δηλαδή, μπορεί, αν οι ποδοσφαιριστές, οι συγκεκριμένοι που χρησιμοποιούνται εκεί, είναι το επίπεδο και στην κατοχή της μπάλας και στο να δημιουργήσουν και στο να είναι καλά τακτικά τοποθετημένοι να κόψουν τις φάσεις, θα έχεις έναν παίχτη ο οποίος θα μπορεί να τον, στον βαθμό της κατοχής, τον οποίο μπορεί να επιλέγει να παίξει και κυκλοφορία στην μπάλα σε αυτοί οι ποδοσφαιριστές να το κάνουν καλύτερα πράγματα. Είναι όμως πολύ σημαντικό συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές να είναι καλοί τακτικά και να μπορούν πραγματικά να συμμετέχουν στον ασφαλτικό σύστημα της ομάδας. Είδαμε το δίδυμο Σάχοφ Μαουρίτσιο. Δύο παίκτες που είναι σε ένα τέμπο με βαριά κορμιά σχετικά. Άξι. Το είδαμε στα Γιάννενα. Δεν είναι κάπως ρίσκο αυτό σε παιχνίδια μεγαλύτερης έντασης? Σίγουρα θέλει μεγαλύτερη ταχύτητα. Μπορούσε δηλαδή με τους δύο ποδοσφαιριστές με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, αν υπήρχε μεγαλύτερη ταχύτητα εκεί, πιστεύω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Ναι. Σίγουρα μπορεί τα μεγάλα παιχνίδια να τα δει τελείως διαφορετικά, γιατί είναι ομάδες και η ΑΕΚ που μπορεί να πάει πολύ εύκολα στη μετάβαση. Και ο Ολυμπιακός έχει την ποιότητα για να το κάνει. Πιστεύω ότι θα είναι τελείως διαφορετικά, θα τον αντιμετωπίσουν πολύ διαφορετικά τα παιχνίδια και οι τρεις προπονητές. Και εκεί μπορεί να δούμε και κάποιες αλλαγές. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ επέλεξε, είπε ξεκάθαρα ότι εγώ η σκέψη μου είναι αυτή και δεν πάω με το αυτό. Ναι, ναι. Πώς θα αντιμετωπίσει εκείνο το διάστημα. Κύριε Βοσνέδη, μας ακούτε? Σας ακούω τώρα. Λοιπόν, αύριο κύπελο, ΑΕΚ Ολυμπιακός, να περιμένουμε λέτε παρόμοιο παιχνίδι, κλειστό όπως τα δύο προηγούμενα να πάει σε λεπτομέρειες. Κοιτάξτε, μόνο εύκολο δεν είναι για την ΑΕΚ, έτσι. Βέβαια, ναι. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε τον Ολυμπιακό, να τον φέρουμε σε αποθέσει ισχύως όλα τα προηγούμενα χρόνια σε δεύτερη μοίρα. Και είναι να γνωρίσει δύο ήττες σε τρεις μέρες είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια. Πιστεύω ότι θα δούμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και σχοράρει ο Ολυμπιακός εκτός, αυτό μετά θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Πιστεύω ότι είναι 50-50. Και φαντάζει αυτή τη στιγμή στο το κομμάτι ότι είναι ψυχολογικά ένα βήμα μπροστά. Είναι τελείως διαφορετικά τα παιχνίδια κυπέλου. Από την ώρα που ήρθε και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα χωρίς σκορ, πιστεύω ότι είναι ανοιχτό παντού. Βέβαια παίζεται μπροστά στο κοινό της ΑΕΚ, ψυχολογική ρώτηση υπάρχει,
αλλά πιστεύω ότι δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα πάει μέχρι τέλους. Και με αφορμή το ατρόμητος ΠΑΟΚ της Πέμπτης, να το συνδυάσουμε κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ έχει 8 σερή νίκες στο πρωτάθλημα, 12 σερή νίκες μαζί με το κύπελο. Έχει άλλα 10 μάτς προβλήματος. Μπορεί να πάει μια ομάδα να κάνει σερή 20 στα 20. Γιατί... Κοιτάξτε τώρα, εγώ σας είπα και πριν. Πρέπει να διαχειριστούν το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν είναι εύκολο να κάνεις και στα 20. Πρέπει να προσέξουν το κάθε παιχνίδι και εντάξει τώρα είναι τελείως διαφορετικό για το παιχνίδι που πάγουμε το κύπελο, έχει δει το σκορ του πρώτου αγώνα και μετά είναι μια σωστή διαχείριση για να μπορέσει να περάσει την επόμενη φάση. Αλλά μην ξεκινάνε και βλέπουν όλοι τόσο μεγάλο ρίγιο τον μπροστά τους. Ας ασχοληθούν πραγματικά δηλαδή με το πρώτο παιχνίδι που έρχεται και ας κοιτάξουν, γιατί από ό,τι βλέπω και λίγο το πρόγραμμα, παίζει ΑΕΚ πριν έρθει στην Τούμπα 3 παιχνίδια εντός και νομίζω έχει ένα με την Ατρόμητο. Ναι. Σε εκείνο το χρονικό διάστημα ο ΠΑΟΚ θα έχει παίξει και με τον Ολυμπιακό και θα έχει πάει και στην Τρίπολη. Και θα έχει περάσει από τη Λαμία. Δηλαδή δεν μπορείς να βλέπεις να βάζεις τους στόχους με σερί παιχνίδια 20 παιχνίδια νίκες. Αυτά. Μην πιάνει, δηλαδή φορτώνουμε τζάμπα άγχος όλο τον κόσμο εκεί. Mm-hmm. Παιχνίδι, συγκέντρωση, πολύ καλή προσοχή στο κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και ο στόχος θα έρθει περνώντας ένα-ένα τα παιχνίδια. Μάλιστα. Αν μπούμε, σας λέω και πάλι, γιατί το έχουμε και σε άλλα αυτά, μπούμε πάλι με τον ενθουσιασμό και δεν βλέπουμε κανέναν και πάμε με μεγάλη χώρα, δυστυχώς το έχουμε ζήσει πολλά χρόνια. Το να γίνεται ένα μεγάλο λάθος και μετά να πέφτει η ψυχολογία στα τάρταρα πολύ. Τελικά, λοιπόν, τελικά καταλήγουμε ότι η σοβαρότητα του Λουτσέσκου είναι αυτή που δίνει το πλεονέκτημα στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο. Είναι πολύ σημαντικό ο προπονητής να μπορεί να περάσει μέσα στα προδητήρια μιας ομάδος η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούει μόνο καλά λόγια. Υπάρχει ο ενθουσιασμός να κρατήσει τους ποδοσφαιριστές προσγειωμένους και να τους πει ότι πάντα κάθε Κυριακή, κάθε Τετάρτη όπου υπάρχει παιχνίδι υπάρχει τεράστια δυσκολία μέχρι τη λήξη. Και πιστεύω ότι αυτό το κάνει και το περιβάλλον. Δηλαδή το περιβάλλον γύρω από την ομάδα, μέσα στην ομάδα. Δεν πιστεύω κανείς εκεί να μην γνωρίζει το ρόλο του. Να υπάρχει κάποιος που πολύ ελαφριά θα πλέει τα πράγματα και μόνο με τον ενθουσιασμό. Ο ενθουσιασμός είναι καλός να ελέγχεται και να ξέρεις που πατάς. Γιατί λέω και πάλι, μετά από τόσα χρόνια βρίσκεσαι πρώτος αυτή τη στιγμή και έχεις μπροστά σου να διαχειριστείς πολύ δύσκολα παιχνίδια. Με λίγο πιο κάτω ομάδες και δύο τεράστια ντέρμπι που δεν είναι κερδισμένα πριν. Βεβαίως. Εσύ. Ωραία. Κύριε Βοσνιάδη, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.